σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν προκύψει από μια πανελλαδική έρευνα πραγματοποίηση του χαμόγελο για την παιδική ευημερία, μεταξύ των άλλων στοιχείων έχουν προκύψει και για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Διαφαίνεται ότι περίπου 1 στα 3 παιδιά σε όλη την Ελλάδα δέχεται κάποια μορφή βίας μέσα στο σχολείο, στα πλαίσια του σχολικού εκφοβισμού του φαινομένου αυτού. Παρατηρούμε επίσης ότι έχουμε και κάποια στοιχεία έτσι, για το προφίλ των παιδιών που συνήθως γίνονται ο στόχος αυτών των συμπεριφορεών. Συνήθως τα κορίτσια βρίσκονται σε μια πιο ευάλωτη κατάσταση, αλλά και παιδιά που μάλλον το οικογενειακό τους περιβάλλον στερούνται έτσι, τα βασικά συστατικά της διαβίωσης, οπότε βασικά αγαθά μάλλον λείπουν από το δικό τους νοικοκυριό και δεν είναι αντίθετο σε γενικότερα ευρήματα και δεδομένα που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό, καθώς ξέρουμε ότι γενικά τα ευάλωτα παιδιά γίνονται ένας εύκολος στόχος από παιδιά τα οποία ασκούν σχολικό εκφοβισμό. Στο χαμόγελο του παιδιού και μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής ως και τα παιδιά 1056, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, στελεχώνεται από ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς και απαντάει στις ανάγκες ουσιαστικά που εκφράζουν τα ίδια τα παιδιά και μέσα από το chat 1056, γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες τέτοιων περιστατικών. Την περσινή χρονιά σκεφτείτε ότι είχαμε 2 περιστατικά περίπου κάθε μέρα που καλούταν το χαμόγελο να δώσει κατευθύνσεις, να δώσει υποστήριξη, συμβουλευτική κτλ. Αλλά και εμείς οι ψυχολόγοι, το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών, που είμαστε καθημερινά στα σχολεία προσπαθώντας να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, ερχόμαστε σε επαφή με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Σχεδόν σε κάθε παρέμβαση θα υπάρξει είτε κάποιος εκπαιδευτικός, είτε κάποιος μαθητής ή μαθήτρια που θα μας αναφέρει ότι έχουν γίνει είτε μάρτυρες, είτε ήδη έχουν βιώσει κάποιο τέτοιο περιστατικό. Αντίστοιχα και σε συναντήσεις με γονείς, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι γονείς που θα αναφέρουν τα προσωπικά τους βιώματα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πλέον πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού την περασμένη εβδομάδα έστειλε και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων. Η βία είναι μέσα στα σχολεία, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, ωστόσο φαίνεται ότι εντείνεται με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή τη σχολική χρονιά ήδη με το ξεκίνημά της είναι πολλαπλά τα περιστατικά μεγάλης έντασης που φτάνουν και στην επικαιρότητα και νομίζω ότι επιτακτικά μας καλούν να πάρουμε μέτρα, δραστικά μέτρα, όχι για την τιμωρία των παιδιών, αλλά για την πρόληψη αυτών των φαινομένων, για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, αλλά και όλης της κοινότητας που είναι γύρω από ένα σχολείο. Δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών ή μόνο ευθύνη του σχολείου, των εκπαιδευτικών. Είναι ευθύνη όλων των μεγάλων να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών, να δημιουργήσουμε χώρους ασφάλειας, ειδικά εκεί που βρίσκονται καθημερινά τα παιδιά. Το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, βρίσκεται δίπλα στις οικογένειές τους, βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν τρόποι, υπηρεσίες, εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και προσφέρει το χαμόγελο του παιδιού για να μπορέσουμε και να προλάβουμε αλλά και να παρέμβουμε κατάλληλα σε αυτά τα περιστατικά. Πρόσφατα ήμουνα σε σχολεία και πολλά παιδιά αναφέρουν ότι έχουν βιώσει μια ανεπάρκεια στην διαχείριση αυτών των περιστατικών από τους ενήλικες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και για το φαινόμενο αλλά και πώς θα παρέμβουμε. Και μπορεί οποιοδήποτε φυσικά να καλέσει στο 1056 και για να συζητήσουμε κάποιο περιστατικό που είναι εν εξελίξη, αλλά και για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης μέσα στο σχολείο το συγκεκριμένο από όπου μας καλούν.